οι πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο στην ουσία είναι μια εθνική καταστροφή. Στο πιάτο και την τσέπη μας θα δούμε οι καταναλωτές τις συνέπειες από τη βιβλική καταστροφή στο Θεσσαλικό κάμπο. Το μεγαλύτερο ποστό, τα 2/3, ήταν αρδεύσιμο, που σημαίνει ότι ήταν μια περιοχή που είχε δυνατότητα να κάνει διπλές καλλιέργειες μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η πηγή καλλιέργειας δημητριακών, μεγάλες παραγωγές και καλλιέργεια από βαβάκι, ασφαλώς και πευτικά, ασφαλώς μεγάλες ποσότητες σε σανά, τριφύλια κτλ. Όπως φαντάζεστε, αυτές θα ανατιμηθούν το επόμενο διάστημα και θα πληθούν οικονομικά όλοι οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας, θα έλεγα, αλλά ιδιαίτερα της Κρήτης, που διαχρονικά το κόστος του είναι αυξημένο συν 30% από τους υπόλοιπους συναδέλφους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η επισιτιστική αλυσίδα της χώρας έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα, αφού ο σιτοβολώνας της Ελλάδας πνίγηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ, που μετέτρεψε το Θεσσαλικό κάμπο σε υγροτάφο χιλιάδων ζώων. Αυτό δεν θα πλήξει μόνο τους κτηνοτρόφους ή γενικότερα τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα. Θα πλήξει πολλές κοινωνικές τάξεις, γιατί τα προϊόντα που παράγονται, το γάλα και τα υποπροϊόντα που παράγονται από εκεί, θα ανατιμηθούν ακόμα περισσότερο ή θα υπάρχουν ακόμα και ελλείψεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να τα αγοράσει, γιατί και αυτού η καταναλωτική του δύναμη είναι μειωμένη. Ο αριθμός των οικοπροβάτων που ακούτε που χάθηκαν στην πλημμύρα αυτή ήταν ζώα σταυλισμένα, υψηλών αποδόσεων, συνήθως ξενικές φυλές. Και ασφαλώς το γάλα τους αυτή τη στιγμή θα λείπει από την παραγωγή της φέτας. Αγωνία για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης προκαλούν οι καταστροφές στις ζωοτροφές. Ήδη άρχισαν να εμφανίζονται ελλείψεις σε σανά. Ενώ είχαν μειωθεί λίγο κατά την περίοδο του καλοκαιριού, μόλις φθινοπόριασε έχουν τραβήξει την ανηφόρα και έχουν ανατιμηθεί τώρα που μιλάμε γύρω στο 15% που έχουν φτάσει και με ανωδικές τάσεις. Και εγώ που ζω κάθε μέρα την υποστήριξη των κτηνοτρόφων, ήδη όσοι δεν είχαν προλάβει αντιμετωπίζουν θέμα του να βρούνε σανά έγκαιρα της ποιότητας και της ποσότητας που θέλουν για να μπορέσουν να ταΐσουν τα ζώα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη Θεσσαλία καλλιεργείται το 1/3 της παραγωγής σιτηρών στη χώρα, ενώ μόνο στη Λάρισα καλλιεργούνται το 23,9% του σκληρού σιταριού και το 22,5% του σιταριού. Οι κτηνοτρόφοι οι δικοί μας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια δυνατότητα σωστής και ισόρροπης διατροφής το ζώο τους, περιόδους που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη χοντροειδών ζωοτροφών και τις χορηγούν αγοραζόμενες, θα πρέπει να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Οι τιμές της μπάλες τριφυλιού έχουν ήδη πάρει την ανηφόρα, δυσκολεύοντας τους προϋπολογισμούς των κτηνοτρόφων. Το μέλλον είναι δυσίωνο. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει και να βοηθήσει. Διαφορετικά θα μειωθεί και άλλο το ζωικό κεφάλαιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή θα είναι λιγότερο το κρέας, λιγότερο το γάλα, λιγότερο τα προϊόντα που παράγονται από το γάλα. Αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν τις ελλείψεις σε σανό, τριφύλι, καλαμπόκι, σιτάρι και κρυθάρι να αποτελούν βόμβα στα θεμέλια του κλάδου της κτηνοτροφίας. Σας το ξαναλέω, αν δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία να δώσει μια γενναία επιδότηση είτε για τις ζωοτροφές είτε ένα de minimis, τότε τα πράγματα δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Είχαμε αρχίσει να εφαρμόζουμε, να υιοθετούμε συστήματα κυκλικής οικονομίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της φυτικής παραγωγής της δικιάς μας, που είναι σε μεγάλες ποσότητες στη διατροφή των ζώων. Όπως είναι τα λιόφελα από τα ελαιουργία και ένα τσουβάλι άλλα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χοντροειδείς ζωοτροφές στη διατροφή των εγωπροβάτων για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Κρήτη θα χρειαστεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την παραγωγή προβιού γάλακτος και την παραγωγή τροχομικών προϊόντων και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια.